Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του σχήματος. Είναι η νέα εκπομπή της Citizen Web TV Άσοχη 2 με τους Νίκο Τζούμα και Νίκο Φιλιππίδη. Θα βρισκόμαστε μαζί σας κάθε Τρίτη και Παρασκευή, σχολιάζοντας τους αγώνες που περιλαμβάνει το κουπόνι του ΟΠΑΠ και θα σας βοηθήσουμε να φτάνετε στο ταμείο. Με τις δικές μας αναλύσεις, πάντα με επιφύλαξη σαφώς. Διότι ας μην ξεχνάμε, τζόγος είναι και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έτσι ακριβώς, Νίκο. Ας περάσουμε λοιπόν, Νίκο, στους σημερινούς μας αγώνες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Premier League στο μεγάλο νησί, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Chelsea στο πρώτο παιχνίδι που αγγίζει το ενδιαφέρον μας. Έχουμε έναν πιθανό άσο στο 1.85, με την Chelsea να είναι ξεζουμισμένη από τα συνεχόμενα της παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League και να εμπιστευόμαστε την Arsenal στο 1.85. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι της Aston Villa με τη Sutherland, όπου δεν θα ασχοληθούμε μαζί του, καθώς η Aston Villa έχει μόνο μία νίκη στα 5 παιχνίδια τα τελευταία, ενώ η Sutherland είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Έτσι, no bet σε αυτό το παιχνίδι. Τρίτο παιχνίδι στην Αγγλία είναι το Blackburn Norwich. Η Blackburn καίγεται για την νίκη, είναι στην πρώτη τελευταία θέση και έτσι το 1.90 είναι ένα πολύ πιθανό σημείο στον άσο με αντίπαλο την Norwich. Νομίζω ότι η Blackburn θα επικρατήσει, αν και πολλοί μπορεί να μην την έχουν εμπιστοσύνη, καθώς έπαιρνε αυτές τα τελευταία παιχνίδια για να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται. Ναι, τώρα στα τελειώματα, ας πούμε, προσπαθεί να σωθεί. Ας το κατάφερνε. Άλλο ένα σημείο σε αυτό το παιχνίδι είναι το goal-goal, καθώς και η Norwich έχει δείξει ότι είναι πολύ καλή ομάδα και έδεσε και την τότε πρόσφατα. Έχει αντίκρισμα στα δίχτυα. Αυτά σε αυτό το παιχνίδι. Τέταρτο παιχνίδι στο κουπόνι, κατά χρονική σειρά, είναι το Bolton Swansea. Η Bolton θέλει μόνο και μόνο τη νίκη. Βρίσκεται 2 βαθμούς κάτω από την QPR και έτσι με τη νίκη αυτή θα την προσπεράσει και θα σώνεται. 1.95 και άσος. Ενώ να πούμε επίσης ότι η Bolton έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι λιγότερο αγχωμένη, ώστε να μας τραυματίσει, να ξέρετε ότι στο επόμενο μπορεί να ανακάμψει. Επόμενο παιχνίδι είναι το Newcastle Stoke. Ματσάρα, 1.55 ο άσος. Φτωχός. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε όμως. Είναι μικρό. Ας κερδίσει 5-0 η Newcastle, δεν μας ενδιαφέρει. Champions League θέλει να πάει, αλλά 1.55 δεν μας ενδιαφέρει. Έκτο παιχνίδι στη σειρά είναι το Fulham Wigan. Ένα διπλό που δίνει 3.65. Δεν ξέρω αν σου αγγίζει το ενδιαφέρον. Να το εμπιστευτούμε, πιστεύω. Σε ένα κουπόνι με λαθάκια όμως. Σε ένα δελτιάκι με λαθάκια. Ναι. Καθώς, εντάξει, είναι έκπληξη άμα βγει. Σίγουρα χρειάζεται την νίκη. Σίγουρα χρειάζεται την νίκη η Wigan για να σωθεί, για να ξεφύγει μάλλον από τις τελευταίες θέσεις. Όποιος το εμπιστεύεται, είναι καλό να το ρίξει. Πούλα μαγιάφορη δεν είναι. Δεν έχει κάποιο στόχο. Σχετικά, ναι. Οπότε για την είναι στη μέση της βαθμολογίας. Πιστεύω ένα καλό διπλό και με καλή τιμή. Ωραία. Το απόγευμα του Σαββάτου είναι ότι έχουμε το QPR Tottenham. Η σφαγή του δράμα πραγματικά. Η μία θέλει να σωθεί, έτσι, η άλλη να πάρει την τέταρτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οπότε, no bet. No bet, καλύτερα. Διότι και την προηγούμενη αγωνιστική, να υπενθυμίσουμε, η QPR δεν απέδειξε κάτι. Θα μπορούσε να πάρει την νίκη και να ξεκαθαρίσει να σωθεί, αλλά δεν τα καταφέρει. Οπότε, ακριβώς. Άτσαλη ομάδα και αποφεύγουμε. Με τον Τζιμπρίση σε ένα εκτή την τελευταία αγωνιστική της ποινής του. Επιστρέφουμε μετά. Σωστά. Κυριακή, έχουμε το Manchester Everton 1.20. Δεν ασχολούμαστε. Ναι, πολύ φτωχό. Απλά τα πράγματα. Wolves City 1.15 διπλό. Απαράδεκτο. Συνεχίζουμε και Liverpool 1.35 άσος. Ποια Liverpool φέτος, έτσι να λέμε την αλήθεια.
Οπότε, εμένα μου άρεσε το 2 στο under. Ναι. Απόδοση 2 στο under. Γιατί η Liverpool ούτε τρώει ούτε δέχεται. Πολύ καλό, ναι. Ωραία η παρατηρήσή σου εδώ. Θέλεις να πούμε και Championship ή να συνεχίσουμε τα επόμενα προβλήματα. Όχι, ας περάσουμε στην Α Γερμανία στις 4 ώρα που τα παιχνίδια διεξάγονται εκεί πέρα. Ωραία. Ξεκινάμε με το Werder Bremen Bayer. Βλέπουμε μια Bayern κουρασμένη από Champions League, έχοντας χάσει βέβαια και τον τίτλο του πρωταθλήματος. Αντιθέτως με μια Werder όπου θα κοιτάξει, μάλλον κοιτάει, να περάσει Ευρώπη. Οπότε με την νίκη της ίσως βρεθεί και στους 6 που οδηγούν στην Ευρώπη. Όμως ένα χ πιστεύω θα είναι βολικό και για τους δύο. Στο 3.45 είναι μια πολύ καλή τιμή. Περνάμε στο Κολονία Στουτγκάρδη, όπου η Κολονία προσπαθεί να σωθεί, να αποφύγει τη ζώνη υποβιβασμού, κάνοντας νίκη ή έστω και με ισοπαλία, κάτι θα καταφέρει ίσως στους επόμενους αγώνες, να το παλέψει. Με μια Στουτγκάρδη όπου έχει ξεκαθαρίσει την πρόκρισή της στην Ευρώπη. Οπότε και εδώ σε αυτό το παιχνίδι το σημείο μου είναι Χ. 3.25, πολλά Χ, Νίκο. Βλέπεις, ξεκινήσαμε με Χ. Ό,τι πιστεύεις. Χ. Ναι, πιστεύω και δίνει και καλή απόδοση πάνω από 3.20, στο 3.25 είμαστε. Περνάμε στο Νιρεμβέργια Αμβούργο, που βλέπουμε τελευταία μια Νιρεμβέργη να έχει πάρει φόρα στη Γερμανία και να τσακίζει κάθε αντιπαλό της, είτε εντός είτε εκτός. Ακριβώς. Οπότε άσος στο 2.15 με ένα Αμβούργο, εντάξει, πάνω κάτω να βρίσκονται βαθμολογικά όχι πολύ μακριά, 4 βαθμούς έχουν, αλλά πιστεύω στην Νιρεμβέργη πολύ και άσος στο 2.15. Περνάμε έπειτα στο Hertha Kaiserslautern. Μία Kaiserslautern που με μόλις 20 βαθμούς είναι ουραγός του γερμανικού πρωταθλήματος. Καμία ελπίδα ώστε να παραμείνει ζωντανή στην κατηγορία. Αντιθέτως με μία Hertha που βλέπουμε ότι προσπαθεί και θα πάμε με το φτωχό 1.40 ώστε να είμαστε σίγουροι. Άσος λοιπόν στη Hertha. Hoffenheim Leverkusen, εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή αναμέτρηση θα έλεγα, διότι η Hoffenheim με νίκη παίρνει το εισιτήριο για την Ευρώπη και στους 6 περνάει, όμως η Leverkusen δεν πιστεύω να αντισταθεί, οπότε και εδώ έχει νίκο. Παρόλο που έχει μαζί την παράδοση από ό,τι βλέπω στις σημειώσεις. Ναι, όμως εγώ πιστεύω εδώ τη φόρμα, έτσι. Και εδώ έχει στο 3.25. Περνάμε στο παιχνίδι των 7.30 τώρα, όπου η Dortmund υποδέχεται την Gladbach στο Westfalen. Εκεί που είναι και σε αυτό το παιχνίδι μια πολύ σοβαρή αναμέτρηση. Καθώς η Gladbach θέλει να διατηρήσει την τρίτη θέση της στο πρωτάθλημα, με χ το την εξασφαλίζει. Αντιθέτως μια Dortmund που είναι πρωταθλήτρια βάσει μαθηματικών. Σωστά. Με ένα βαθμό νομίζω εξασφαλίζεται. Ένα βαθμό, οπότε το πρωτάθλημα. Ναι. Ένα προβάδισμα όμως θα δώσω στην στην Dortmund λόγω έδρας και πιστεύω ότι το goal είναι η καλύτερη επιλογή στο 1.65, να σκοράρουν και οι δύο αμφότερες. Τέλος η Γερμανία. Τέλος η Γερμανία. Ωραία. Κάνουμε ένα ταξιδάκι και περνάμε στην Premier Division και στην Ισπανία. Το πρώτο μας παιχνίδι είναι το Mallorca Saragossa. Μία Saragossa που με το Manolo Jiménez στον πάγκο έχει βρει τη φόρμα της. Ναι, βοήθησε πολύ. Υπερπροσπάθεια πραγματικά για τη σωτηρία. Από τελευταία θέση την είχε ανεβάσει στην 18η θέση. Έχει 4 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια. Έτσι και εμείς θα εμπιστευτούμε το Χ2 μέσα στη Μαγιόρκα. Πιστεύω η Σαραγώσα να μας. Η καλύτερη επιλογή πιστεύω Νίκο, είναι το τιμήσει. Έτσι. Δεύτερο παιχνίδι είναι Χιχόν. Είναι η τελευταία ελπίδα της Χιχόν η νίκη. Επί της Βαγεκάνο. 2-15, πολύ καλή απόδοση. Άσος και 2-15. Τρίτο παιχνίδι είναι το μεγάλο κλασικό. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Εδώ χωράει πολύ συζήτηση. Εδώ θέλω να κράξω, να με συγχωρέσετε τον ΟΠΑΠ. 1-60. Δηλαδή, με ποιον πρέπει να παίξει η Μπαρτσελόνα για να έχει παραπάνω. Μα τα τελευταία παιχνίδια, με τους τελευταίους, μη πω χρόνους,
Πάνω από 1,70 δεν έχει πάρει η Μπαρτσελόνα από δοσίδι. Γιατί? Δεν πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθούμε. Ντέρμπι είναι. Και όσοι εντυπωσιακοί πήγαν κουβά με την Τζέλση προχθές να υπενθυμίσουμε. Ας κερδίσει όπως πέρσι 5-1. Να είναι καλά. Τέταρτο παιχνίδι, Σεβίλη Λεβάντε. 1,50 ο Άσος, no bet για το κυνήγι εδώ της τέταρτης θέσης. Το Λεβάντε έχει δείξει ότι είναι αξιόμαχη. Είναι πάνω από τη Σεβίλη, δεν αξίζει το 1,50 για μένα. Μεσημεράκι Κυριακής, Γρανάδα Γετάφε. Εδώ έχουμε το εξής. Όπως και στο επόμενο παιχνίδι της Σοσιαδάδ με τη Βιγιαρεάλ. Επηρεάζει το παιχνίδι μας πολύ από το παιχνίδι της Σαραγώσα. Ναι. Άμα η Σαραγώσα κερδίσει, η Γρανάδα και η Σοσιαδάδ θα πιεστούν πολύ ώστε να κερδίσουν. Άρα επηρεάζομαστε πολύ από αυτό το παιχνίδι της Σαραγώσα. Βλέπω υπάρχει μεγάλη κόντρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, έτσι. Έχουν μερικούς βαθμούς, 6 βαθμούς διαφορά από ό,τι βλέπω. 5 βαθμούς διαφορά από τη Σαραγώσα. Η Σαραγώσα με τη Γρανάδα και την Βιγιαρεάλ. Γι' αυτό έκανε πολύ κοντά, ενδιαφέρον. Γι' αυτό έκανε αυτή την εκτίμηση ακριβώς. Ότι επηρεάζει το ένα μάτσο από το άλλο. Αλλά ας το δούμε εμείς, επειδή δεν ξέρουμε ακόμα τι παιχνίδι. Τι θα κάνει η Σαραγώσα, συγγνώμη, στο παιχνίδι της. Λογικό και τα δύο παιχνίδια λογικά θα βγουν χ. Γιατί είναι, όχι. Αν ήταν Ιταλία, θα ήταν βολικό χ και τα δύο. Ναι. Έτσι θα να το δούμε. Όμως το Ισπανικό πρωτάθλημα έχει πολλά γκολ. Κονταροχτυπηθούν αυτοί. Επίσης, μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι είναι και πολύ πιθανά γκολ-γκολ. Ναι. Επόμενο παιχνίδι μας είναι Σαντάντερ Μπιλμπάο. Με την Μπιλμπάο να είναι σαν την Τζέλση, όπως είπα πριν, ξεζουμισμένη από τα σαντιχή παιχνίδια. Είναι στο τελικό του κυπέλου με την Μπαρτσελόνα ήδη. Έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό της εισιτήριο. Οπότε δεν αξίζει το 1,80. Η Σαντάντερ είναι υποβασμένη. Οπότε δεν θα ασχοληθούμε. No bet. Ατλέτικο Μαδρίτη Εσπανιόλ. Με την Ατλέτικο να έχει το μυαλό της στον επαναληπτικό με, με την Βαλένθια, συγγνώμη, στο Europa League. Νομίζω έχει δύο. Η Εσπανιόλ θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Και το ότι έχει το μυαλό της αλλού και την κούραση της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολύ καλό, πολύ καλή επιλογή, Νίκο, ναι. Συμφωνώ. Το ίδιο με την Ατλέτικο ισχύει και τη Βαλένθια, που παίζει με την Πέτης λίγο πιο αργά. 1,55 Βαλένθια δεν αξίζει. 1,80 στο 2-3 γκολ νομίζω είναι πολύ καλό bet. Ναι, και με το μυαλό της στο Europa League. Έτσι ακριβώς. Δεν περνάει στο τελικό. Έτσι ακριβώς. Οπότε θα τα δώσω λέκι. Και ένα δευτεριάτικο που έχει ξεμείνει από την Ισπανία, ο Σασούνα Μάλαγα. Εδώ η Μάλαγα, αν η Βαλένθια δεν κερδίσει την Κυριακή, θα το τιμήσω. 2-30 στο διπλό, η Μάλαγα την ξεπερνάει τη Βαλένθια, άμα δεν κερδίσει η Βαλένθια. Πολύ ωραίος. Οπότε τελειώσαμε και την Ισπανία. Μια χαρά. Ας περάσουμε στην Α Ιταλίας, όπου το Σάββατο στις 7 η ώρα έχουμε την αναμέτρηση Κίεβο-Ουντινέζε. Η Ουντινέζε θέλει να κρατηθεί στην πρώτη πεντάδα που οδηγεί στην Ευρώπη και με νίκη της θα λέγαμε ότι εξασφαλίζει αυτή την έξοδό της. Αντιθέτως το Κίεβο αδιάφορο είναι, οπότε πάμε με το διπλό του 2,25. Πολύ καλό διπλό. Ναι. Περνάμε στο 3,38. Πάρμα Κάλιαρη, όπου και οι δύο είναι στην ίδια θέση της βαθμολογίας, οπότε ένα βολικό χ εδώ μοιάζει αξιοπρεπέστατο και πολύ χαμηλό μάλιστα στο 2,5, αυτό είναι παγίδα, να το προσέξουμε μερικοί. Πάρμα Κάλιαρη χ στο 2,5. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε σαφώς εδώ πέρα είμαστε στο Κατάνια Αταλάντα, όπου και οι δύο έχουν μεταξύ τους 3 βαθμούς διαφορά. Η Κατάνια να προσπερνάει την Αταλάντα. Να υπενθυμίσουμε και μείον 6 βαθμούς έχει η Αταλάντα. Οπότε εδώ πέρα κι άλλο χ. Είπαμε είναι η μέρα των χ σήμερα. Με επίσης απόδοση στο 2,5. Αυτό κάτι μας λέει, μυρίζει εδώ η δουλειά άσχημα, οπότε έχει. 3,66, Νάπολη Νοβάρα. Δεν θα ασχοληθούμε με το φτωχό 1,15 του Άσου, αλλά θα πάμε με το over του 1,45, διότι περιμένουμε πολλά γκολ από την Νάπολη, ώστε να περάσει στην πεντάδα που οδηγεί στην Ευρώπη. Μετά είναι η Κυριακή, μετά το Φιωρεντίνα. Περνάμε, ναι, στα μάτς της Κυριακής, όπου έχουμε εδώ το Τζένοα. Χρονικά προηγείται το Φιωρεντίνα Ίντερ. Φιωρεντίνα Ίντερ, με συγχωρείς, Νίκο, ναι.
Εδώ οι απόψεις δίστανται, διότι και οι δύο ομάδες, η μία θέλει να σωθεί, η άλλη να εξασφαλίσει τη θέση της για να πάρει το εισιτήριο του Europa League. Να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους. Να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους, no bet και... Να το δούμε με καφεδάκι απλά. Το δούμε με καφεδάκι απλά, όπως λέει ο φίλος μου ο Νίκος, δεν επιμένω άλλο, εγώ χι θα το έδινα. Τώρα είναι τα ενδιαφέροντα, τώρα είναι τα ενδιαφέροντα. Περνάμε στο Genoa. Λάτσιο, με συγχωρείτε, Λάτσιο, Λέτσε. Λογικά θα κερδίσει Λάτσιο, αλλά το χώρο είναι 55. Ναι. Όπως είπαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ασχολούμαστε πολύ με τέτοιες αποδόσεις. Όποιος είναι αυτού του τύπου παίχτης, μπορεί να το τιμήσει, 1.55. Υπάρχουν τέτοιοι παίχτες. Σίγουρα. Γι' αυτό το αναφέρουμε κιόλας. Ποντάρουν πολλά λεφτά και τα διπλασιάζουν. Γι' αυτό το αναφέρουμε κιόλας. Μίλαν Μπολόνια. 1.15 δεν αξίζει. Δεν αξίζει, over. Over. Λογικά η Μίλαν θα κερδίσει, ναι. Το 1.40 από το 1.15 είναι. Και μεταφέρει το άγχος του Γιουβέντους άμα κερδίσει το βράδυ. Βεβαίως, ναι, όπου η Γιουβέντους υποδέχεται τη Ρώμα σε ένα παιχνίδι στο Τωρίνο ενδιαφέρον. Πες και το σημείο της ημέρας για μένα, της Κυριακής. Ας τελειώσουμε πρώτα με το Γιουβέντους Ρώμα που πιστεύω. Είναι βραδινό και αυτό το είπαμε. Λόγω του Κασκόλ εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο. Δεν κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Το πιστεύω πολύ ότι είναι άσος αυτό, ναι. Άσχετα από το κερδίσει η Μιλάν, δεν έχει να φοβηθεί κάτι η Γιουβέντους στη συνέχεια. Και περνάμε στο 3.99, όχι. Στο Genoa, το σημείο που το πίστευες πολύ, ναι, από το απόγευμα, 401. Έτσι. 401, φίλε μου. Πολύ ωραία. Ναι, είναι η Genoa που υποδέχεται τη Siena. Βλέπουμε ένα ικανοποιητικό διάρρη στον Άσο, διότι η Genoa καίγεται για να σωθεί, Νίκο. Είναι μια θέση πάνω από την ζώνη υποβιβασμού, οπότε με νίκη ξεφεύγει λίγο. Ξεφεύγει και είναι και πιο άνετη στην πορεία, για όσα μάτια απομένουν, για όσα παιχνίδια. Οπότε, πολύ σωστά, Genoa. Και άσος στο 2. Και τελευταίο μας παιχνίδι για την Ιταλία. Η Τσεζένα, η οποία αντιμετωπίζει την Παλέρμο. Καταδικασμένη η Τσεζένα. Ναι, με 21 βαθμούς τώρα δεν υπάρχει σωτηρία. Έχει πέσει ήδη. Ουσιαστικά. Οπότε, ένα διπλό στο 2-15. Με κάλυψη το χ. Με κάλυψη το χ, ακριβώς. Με κάλυψη το χ. Οπότε, πάει και η Ιταλία. Τελειώσαμε με την Ιταλία. Και μεταφερόμαστε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου που είναι η Super League της Ελλάδας. Βέβαια. Τίποτα δεν είναι στημένο. Τελευταία αγωνιστική. Τελειώνει το μαρτύριο των φιλάθλων. Και περνάμε στα play-off μετά. Και περνάμε στα play-off που έχουν εξασφαλιστεί, έτσι. Ξέρουμε ήδη τις ομάδες. Τελευταία αγωνιστική λοιπόν. Άρης Κέρκυρα. Η Κέρκυρα με νίκη τελειώνει το θέμα παραμονής. Όπως αυτό φάνηκε και στην προηγούμενη αγωνιστική. Έκανε 0-1 από τον Όφη και το έκανε μέσα σε 20 λεπτά. 2.40 το διπλό. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης δεν θα κάτσει. Νίκο, τώρα άμα θα βγει είναι άλλο θέμα. Θα βγει αγωνιστικά. Δεν έχει να κυνηγήσει τίποτα ο Άρης. Δεν πίστευα την ήττα του Άρη με τον Πανετολικό την προηγούμενη αγωνιστική. Και πιστεύω είναι με την πεντάρα που έφαγε από τον Πανετολικό, ο Άρης δεν έχει να κερδίσει κάτι, δεν έχει κίνητρο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι στον κόσμο του όμως. Εκτός αν όχι, είναι τιμωρημένο, λάθος, συγγνώμη. Δεν είναι. Οπότε εγώ πιστεύω ένα διπλό στην Κέρκυρα. Όποιος το πιστεύει, θα τιμήσει. Αμφίβολος ο Καστίγιο να πούμε. Στο 2.40. 2.40, ναι, 2.40. Είναι μια καλή επιλογή. Δεύτερο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. Αδιάφορο βαθμολογικά. Γκολ-γκολ στον 65. Πολύ καλή επιλογή. Όποιος θέλει να το τιμήσει, ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Νομίζω θα παίξουν ελεύθερα οι παίχτες. Εγώ, Νίκο, να ξέρεις κάτι τέτοια ματσάκια. Τα πλησιάζω στο χ, πηγαίνω. Ναι. Όταν είναι διάφορο και οι δύο, γκολ και χ, ναι. Για να είσαι σίγουρος να δεις και το ματς άνετα, είναι 65 γκολ. Σωστός. Ατρόμητος Ολυμπιακός, πιθανό over 1.70. Είναι οι δύο φιναλίστες του κυπέλου, έτσι. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Κανονικά ο Τάντος με τον Μητρόλου, τώρα που είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Ναι. Επειδή είναι αδανική από τον Ολυμπιακό, το λέω. Νίκο, να σε κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πες μου. Το 1.90 το Ολυμπιακό εκεί πέρα δεν το βλέπεις πολύ ανεβασμένο. Σίγουρα είναι. Δηλαδή, το παρατήρησα και χθες. Αν παίξει και ο Μυραλάς που θέλει να φτάσει πάνω με τα 20 γκολ. Ναι. Υπάρχει κίνητρο. Ο Ατρόμητος έχει εξασφαλίσει την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Απλώς θέλουν βαθμούς οι ομάδες που είναι στα play-off για να μειώσουν τη διαφορά του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός δεν. Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει με την υπόθεση πρωταθλήματος. Να μειώσει τη διαφορά για τα play-off. Νο. Ναι. Α, για τα play-off, ναι. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ένα πιθανό over στον 70, τέλος πάντων. Μια χαρά.
Περνάμε στο Δόξα ΑΕΚ. Τι να πεις, ένα 10 διπλό. Προχωράμε. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Χωρίς Αλπιγκίδη ο ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει χωρίς άγχος. Θέλει να το χαρεί. Βέβαια, αφού εξασφάλισε την παραμονή του με τόσο σμπρόξιμο που έγινε. Εντάξει, λέμε και πάνω κάτω την αλήθεια σε μερικά πράγματα, έτσι δεν είναι. Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Τους παίξανε Κυριακή Τετάρτη. Εντάξει, ήταν δύσκολο. Εντάξει, okay. Στο ΠΑΟΚ δίνει 2 και μου αρέσει. Ή είναι 65 γκολ-γκολ ή διπλό ΠΑΟΚ λοιπόν, όποιος το εμπιστευτεί. Ξάνθη Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης θέλει τη νίκη τη δική του και να μην κερδίσει Κέρκυρα. Οπότε 2-45 και διπλό. Αλλά έχουμε εδώ το εξής. Ότι άμα η Κέρκυρα κερδίζει 2-0 στο 60, ας πούμε, ο Εργοτέλης θα απογοητευτεί. Και εκεί μπορεί το ψημένο να χαλάσει. Όποιος εμπιστεύει τον Εργοτέλη, αλλά πρέπει να, έχουμε στο μυαλό μας αυτό εδώ. Είναι ωραίο το διπλό του Εργοτέλη, Νίκο, διότι την Ξάνθη την έχουμε γεννήσει. Φοβάμαι την απογοήτευση του Εργοτέλη να κερδίζει Κέρκυρα. Αυτό μόνο. Την έχουν εκμεταλλευτεί πολύ τελευταία. Την Ξάνθη. Τέλος πάντων. Παναθηναϊκός Πανετολικός. 4-6 γκολ 3-25. Πολύ καλό. Πολύ καλό άνοιγμα. Ανοιχτές άμυνες. Ο Πανετολικός θέλει να κερδίσει, μήπως κυνηγεί στο θαύμα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει ελεύθερα να βάλει γκολ. Άλλα 3-25 και 4-6 γκολ. Μια χαρά. Και τελευταίο παιχνίδι είναι το Όφι Γιάννενα. Με τον κύριο Ναστόπουλο να θέλει να τελειώνει τη χρονιά με νίκη στους φιλάθλους του, έτσι, 1-80, με ρίσκο πάντα. Ναι, 1-80 και άσο. Την προηγούμενη αγωνιστική χάρισε την νίκη στην Κέρκυρα. Ακριβώς. Κάποιος χάρας πήγαινε και φόρος από το πρωτάθλημα φέτος. Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Ναστόπουλος. Και με το Φιγιάννενα τελειώνει... Κλείνουμε, να με επιτρέψετε λίγο καφεδάκι. Τελειώνει το μαρτύριο της Super League. Ωραία. Να πούμε μερικά σημεία, ναι, τα οποία είναι από άλλα πρωταθλήματα. Ξεχωριστά πρωταθλήματα. Και να κλείσουμε... Θες να ξεκινήσω εγώ? Ξεκίνα, Νίκο. Από την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας έχω ξεχωρίσει το Empoli Modena στον Άσο, 2 απόδοση, και Bari Torino διπλό με ρίσκο 2-15, γιατί το Torino είναι δεύτερη στην τεχνολογία και θέλει την νίκη. Πολύ καλό. Championship, Brighton, Birmingham διπλό. Η Birmingham θέλει να μπει στα play-off με όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. 2-25 στο διπλό. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Στρούσμπερι διπλό στο 1-80 με την Άκρικτον. Πάει πολύ καλά η Στρούσμπερι τελευταία, που σημάνουμε. Ναι, ακριβώς. Έχει πολύ καλή φόρμα. Και η Wimbledon Τουρκή, επίσης διπλό και 1-90. Μια χαρά θα βρίσκω. Και ένα σημειάκι ξεχωριστό την Κυριακή είναι η Βασιλεία στο διπλό με 2-0-5. Επί της προτελευταίας ιών. Ναι. Τώρα ένα λαθάκι το ΟΠΑΠ. Επίσης να μην μας προλάβουν και το διορθώσουν. Το πολύ μπορεί να το κατεβάσουν όσο μπορέσουν. Ο ΟΠΑΠ είναι αυτός. Ας περάσουμε στην Αλφα Σουηδίας με την Εωφώτιστη Αντβίταμπερκ. Μας κάνει εντύπωση στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έχει ανέβει κατηγορία. Και έχει 3-3 νίκες με 9 βαθμούς. Πολύ καλό σημείο. Όπου αντιμετωπίζει τη Χέλσιμπορκ, μια δυνατή ομάδα εξίσου του σουηδικού πρωταθλήματος. Εδώ δίνω ένα προβάδισμα λόγω έδρα στην Αντβίταμπερκ. Άσο στο 2,75, πολύ καλή απόδοση. Με μια καλή ψοχή στο 3,20. Δεν πιστεύω να είναι διπλό. Γιατί ήταν. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Ναι. Η Αντβίταμπερκ μπήκε πολύ δυνατά φέτος στο πρωτάθλημα της Σουηδίας. Έχει ανέβει κατηγορία. Και πιστεύουμε πολύ σε αυτήν φέτος, να την έχετε στο νου σας. Περνάμε επίσης στην Ολλανδία με κωδικό 357 το Σάββατο το βράδυ. Η De Graafschap που κάνει σωτήρια προσπάθεια να υπερβάλλει τον εαυτό της ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Κέρδισε πριν 2 αγωνιστικές, αν θυμάσαι, έδινε 4 στον Άσο. Από την αρχή δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι είναι η υπερβολή που κάνει η De Graafschap. Η De Graafschap και πιστεύω πολύ σε αυτήν, 3-20 πληρώνει ο Άσος. Είναι κάποια σημεία με καλές αποδόσεις που πιστεύω πολύ σε αυτά. Αυτά τα δύο. Και επίσης στο 3-54 η Νίσπη υποδέχεται την Οσέρη. Η Οσέρη είναι τελευταία, δεν έχει κάτι να αποδείξει ούτε κάποιο κίνητρο ώστε να σωθεί. Έχει υποβιβαστεί από τώρα. Είναι σαφώς καλύτερη ομάδα, στο 90 ο Άσος. Αυτά για από μένα, Νίκο. Να περάσουμε στις προτάσεις μας. Οι προτάσεις μας, ναι. Τελευταίος σκέλος εκπομπής. Εν μια διάδα για το Σάββατο, το απόγευμα.
Είναι η Arsenal στον Άσομ 1.85 με την πόλη τη Τζέλση, όπως είπαμε, και το δίπλα της Μπέρμιγχαμ. Αυτή η διάδα πιστεύω να έχουμε καλή χημεία από το ξεδιάλειμμα που κάναμε. Βραδινή διάδα του Σαββάτου είναι το Άσος της Χιχών στο 2.15 και το διπλό της Λίλ στο 1.70. Και η πρότασή μου για την Κυριακή είναι Under τη Liverpool στο 2 και ο Άσος της Genoa που είπαμε ότι είναι το βασικό ποντάρισμά μας στο 2. Αυτά. Ωραία, περνάμε στη δική μου πρόταση. Με κωδικό 243, το Advita Berg Chelsea που όπως αναφέραμε πριν, πιστεύουμε πολύ στον Άσο και 2.75. Περνάμε στο 2.49 Vicenza Sampdoria, διπλό και 1.90. 2.57 Nuremberg Hamburgo Άσος και 2.15. Και κλείνουμε με το 3.54. Nice Auxerre Άσος στο 1.90. Και η πρότασή σου για την Κυριακή? Και η πρότασή μου για την Κυριακή είναι 3 ματσάκια χαλαρά. Στο 3.90 είναι η Φιωρεντίνα με την Ίντερ στο Χ. Εσύ το δες νομπέτ που επέμενα εκεί το Χ. Σήμερα είναι η μέρα των Χ. Οι καλοί συνεργάτες φαίνεται τη διαφωνία τους, έτσι. Βέβαια. Και να υπάρχει και σχόλια με να αλλάξει. Ώστε να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, εντάξει. Μην το παίρνουμε μονοπόλιο και λέμε τις δικές μας απόψεις μόνο. Στο 3.99 συνεχίζουμε στον Άσο της Λάτσιο, 1.55 φτωχός, αλλά τον τιμάμε. Και τελευταίο η Τζένοα. Και 401 η Τζένοα, ναι. Ελπίζουμε να μην μας. Πολύ καλό σημείο με δύο. Κρεμάσει. Πόλες. Αυτά τα ολίγα. Αυτά. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Μαζί σας θα είμαστε την Τρίτη τώρα. Και καλή επιτυχία για το Σαββατοκύριακο. Καλά κέρδη.